Απαράδεκτες εικόνες, ο σύγχρονο κατά τα άλλα Ηράκλειο κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Σκουπίδια, μια ανάσα από την παραλιακή. Μικρές κομματερές σε διάφορα σημεία της πόλης. Αγριόχορτα που σκεπάζουν ακόμη και τα πεζοδρόμια, δυσκολεύοντας τη ζωή των πεζών. Στοιχεία πράσινου που ξεραίνονται λόγω αδιαφορίας ακόμη και σε κεντρικές αρτηρίες και με την εγκατάλειψη να είναι αίσθητη στην περιοχή θαλασσινά της Αλικαρνασσού, όπως η σκουριασμένη στήλη φωτισμού. Οι εικόνες που καυτηριάζουν δημότες σε διάφορες γειτονιές του Ηρακλείου με τους ίδιους να στέλνουν το δικό τους μήνυμα προς τη Λότζια. Όπως να κοιτάξεις, βρώμες τους κοιτάς. Χόρτα κοιτάς, σκουπίδια κοιτάς, παντού ό,τι γεννάνε. Λοιπόν, πρέπει κάτι να γίνει σε άλλες εκλογές. Καθόλου ικανοποιημένος δεν είστε? Καθόλου. Δεν υπάρχει. Δημοτική αρχή δεν υπάρχει. Είναι ανύπαρκτη όλη. Σε όλα μας. Στην καθαριότητα, στους δρόμους, στην κυκλοφορία, παντού. Το μόνο που ενδιαφέρει τον νέο δήμαρχο είναι πώς θα περάσει να βάλει κανένα πρόστιμο για το πεζοδρόμιο και κάτι τέτοια. Δηλαδή δεν έχετε δει καθόλου βελτίωση? Όχι. Όχι, δεν βελτίωση. Έχουμε δει και είχαμε αρχίσει να φτιάχνουμε μια πόλη και την ξαναγυρίσαμε πίσω μια δεκαετία. Είσαι ικανοποιημένος από την καθαριότητα? Όχι. Είσαι... Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Από το πράσινο, από τα αγριόχορτα που έχουν σκεπάσει και τα πεζοδρόμια? Πιο πολύ με ενοχλούν στους δρόμους δεξιά και αριστερά που έχουν κρύψει τα φανάρια. Δυσαρέσκεια πολιτών πέριξ Παγκριτίου Σταδίου, καθώς δεν μπορούν να περπατήσουν ούτε στα πεζοδρόμια. Εικόνες που προκαλούν θλίψη, όπως και η απάντηση στο ερώτημα για το πότε ήταν τελευταία φορά που συνεργείο του Δήμου έκανε την εμφάνισή του στην περιοχή. Νομίζω το είχαν καθαρίσει πέρσι. Ναι, πέρσι. Νομίζω υπέρ, ναι. Αγριόχορτα που έχουν μεγαλώσει επικίνδυνα σε κομβικά σημεία και που σε ορισμένες περιπτώσεις κρύβουν τα σήματα οδικής κυκλοφορίας. Τούτα εδώ, να τα ξερόχορτα, να μην πάρουμε φωτιά για μια στιγμή και καούμε ολόκληρη. Κάποια σημεία είναι καλά, κάποια σημεία δεν είναι καθάρισμα. Από τις λακκούβες? Αυτές σας περνάει ο Δήμος να τις βλέπει. Ποιος είναι ικανοποιημένος, παιδί? Δεν υπάρχει σημείο στο οποίο να ικανοποιείται ένας άνθρωπος. Ενώ και σε γειτονιά Σαδηλινά, το πεζοδρόμιο δεν φαίνεται καν από την πυκνή βλάστηση. Σε δρόμο στον Μασταμπά, δημότες διαμαρτύρονται για την πρόχειρη αποκατάσταση του οδοστρώματος, όπου έχει σχηματιστεί μεγάλη λακκούβα. Τώρα και τρεις μήνες υπάρχει αυτή η λακκούβα. Και μας κοροϊδεύουν να πάρουμε τη ΔΕΙΑΗ, να πάρουμε τον ένα, να πάρουμε τον άλλο. Και λίγο παρακάτω έχει γίνει κατήζηση. Και πήρα τηλέφωνο και του λέω: υπάρχει κατήζηση στον δρόμο τώρα και δύο μέρες. Και λέει: δεν είναι δουλειά μας, είναι δική σας δουλειά. Εμένα δουλειά μου, λέω. Νέα λακκούβα ξεφύτρωσε στην οδό Μαυσόλου στη βιομηχανική περιοχή, εγκυμονώντας κινδύνους για τους διερχόμενους οδηγούς. Ενώ στην περιοχή των Καμινίων, μία ακόμη παγίδα ατυχήματος κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Δημότες της Γούρνας Τεμένους διαμαρτύρονται για την κατάρρευση τμήματος δρόμου σε ποταμό. Το δρόμο που είναι να πέσει κάτω από την ποταμίδα και βάλανε ένα προστατευτικό, μια κορδέλα. Στη σφαίρα της δύσκολης καθημερινότητας με τα κακώς κείμενα και αγκάθια στην πόλη του Ηρακλείου, πολίτες απαντούν και στο επίκαιρο ερώτημα για το ποιος τελικά κυβερνά τη Λότζια. Καλή ερώτηση. Αλλά δεν νομίζω ότι την κυβερνάει κανείς. Ζούμε εποχή ακυβερνησίας με κυβερνήτες. Όχι, καταρχήν τι κάνει αυτό, δεν φαίνεται καθόλου αυτό, τι κάνει. Δεν τον έχουμε δει. Βέβαια.